Τρεις ήταν οι κερδισμένοι της τηλεμαχίας που φιλοξενήθηκε στο Ιωάννινα TV την Τετάρτη μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων Ιγουμενίτσας, Γιάννη Λόλου και Παναγιώτη Νταΐ αντίστοιχα. Η κοινωνία της Ιγουμενίτσας που είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τις θέσεις των δύο μονομάχων ήταν η πρώτη κερδισμένη. Ο δημοκρατικός διάλογος με επιχειρήματα και παρουσίαση θέσεων χωρίς στήρες αντιπαραθέσεις ο δεύτερος και τέλος. Ο τρίτος νικητής ήταν η τοπική τηλεόραση, για την οποία όμως θα κάνουμε μια αναφορά στο τέλος. Οι δύο επικεφαλείς των παρατάξεων που θα κονταροχτυπηθούν στο δεύτερο γύρο της αναμέτρησης στην Ιγουμενίτσα, Γιάννης Λόλος και Παναγιώτης Νταΐς, εξέφρασαν τις θέσεις των συνδυασμών τους για την επόμενη μέρα των εκλογών. Ανέπτυξαν το σχέδιό τους για την πόλη και την ανάπτυξή της όπως και των άλλων περιοχών και τοποθετήθηκαν και επί πολιτικών επίδικων, καθώς κάθε εκλογική μάχη δευτέρου γύρου αποκτά πολύ πιο έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά από τον πρώτο. Οι δύο επικεφαλείς των παρατάξεων απάντησαν στα ερωτήματα του Βλάση Ντόκα, του Φιλίμενα Καραμίτσου και του Αλέξανδρου Παπαδόπουλου, έχοντας καθορισμένο χρονικό περιθώριο για κάθε απάντηση, ενώ στο τέλος της συζήτησης είχαν τη δυνατότητα και να θέσουν από ένα ερώτημα στον ανθυποψήφιό τους, αλλά και να απευθυνθούν στην τοπική κοινωνία. Μεταξύ των απαντήσεων με έντονο ενδιαφέρον ήταν το σχέδιό τους για την αξιοποίηση της χερσαίας ζώνης, της Ιγουμενίτσας, της Πλαταριάς, των Σιβώτων και της Πέρδικας μετά την παραχώρηση χρήσης του λιμένα στον όμιλο Γκριμάλντι. Ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα της Δημοτικής Αρχής, της παρούσας Δημοτικής Αρχής, η παραχώρηση των τιμάτων της χρυσαίας ζώνης που δεν εξυπηρετούν λιμενικές δραστηριότητες στον Δήμο και στην τοπική κοινωνία. Από εκεί και πέρα τώρα ακούγονται διάφορα πράγματα, διάφορες κριτικές, ότι πώς αυτό το κομμάτι θα το συντηρήσουμε, διότι είναι κοστοπόρο και είναι μεγάλο. Είναι περίπου 6.000 στρέμματα, άρα λοιπόν πώς θα το συντηρήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε. Έχουμε τη δυνατότητα ως Δήμος, διότι αυτό το κομμάτι πέρα από την αξιοποίησή του όσον αφορά σαν χώρος αθλητισμού, πολιτισμού και οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Άρα λοιπόν μπορούμε με μια καλή μελέτη, με ένα καλό χωροταξικό σχεδιασμό να το αξιοποιήσουμε προς όφελος της κοινωνίας. Και στο κάτω-κάτω δεν πρέπει να είναι όλα θετικά. Μπορεί και ο Δήμος και οι Δημότες ένα κομμάτι από, αυτά που έχουν από το εισόδημα, όχι από το εισόδημα, από το εισόδημα του Δήμου, να το διαθέσουν για να συντηρήσουν αυτό το κομμάτι, το οποίο θα είναι προς όφελος των παιδιών μας, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Για μας, η παραλιακή ζώνη της Ιγουμενίτσας είναι μέρος του συνολικού σχεδιασμού ανάπλασης του αστικού ιστού της πόλης. Το ίδιο ισχύει και για το τμήμα της χερσαίας ζώνης που βρίσκεται στην Πλαταριά, στα Σίβωτα και στην Πέρδικα. Άρα, το πρώτο πράγμα που σχεδιάζουμε είναι να αξιοποιήσουμε το ΕΣΠΑ και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, από το οποίο δυνητικά η Ιγουμενίτσα μπορεί να αντλήσει ένα ποσό το οποίο μπορεί να φτάσει και τα 27 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτά τα χρήματα θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να εκτελέσουμε όλα τα απαραίτητα έργα ώστε αυτή η χερσαία ζώνη να αλλάξει πραγματικά όψη. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να εξευρεθούν οι πόροι για την αντιμετώπιση του λειτουργικού κόστους της συντήρησης της ζώνης αυτής, των υποδομών και των εγκαταστάσεων της ζώνης. Αμφότεροι κλήθηκαν να τοποθετηθούν στη συνέχεια επί των πολιτικών τους καταβολών, αλλά και το αν επιζητούν τη στήριξη των κομμάτων, με τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ να έχει ανακοινώσει ήδη την υποστήριξη της παράταξης του κυρίου Νταΐ. Δεν είμαστε πλέον ανεξάρτητοι με την έννοια αυτή που θεωρούμε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, άρα ούτε τόσο πολύ πολυσυλλεκτικοί όσο θα έπρεπε να είμαστε. Φυσικά έχουμε όλοι μας ανθρώπους από όλους τους ιδεολογικούς χώρους. Το θέμα είναι ποιο χώρος είναι ο κυρίαρχος ή ποιοι χώροι είναι κυρίαρχοι. Αυτό δίνει και το στίγμα το που ιδεολογικά πρόσκειται ένας συνδυασμός. Σίγουρα έτσι κι εγώ, αφού ανήκω εκεί, αν υπήρχε μια στήριξη από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, θα ήταν καλοδεχούμενη από το επίσημο κόμμα. Έτσι. Διότι εκεί ανήκω. Δεν λέω κάτι που δεν ανήκω. Τώρα, το θέμα είναι ότι ως Δημοτική Αρχή αύριο, τουλάχιστον και εγώ όλα αυτά τα χρόνια αυτό έπραξα, γιατί ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας και όχι τα ιδεολογικά του ή τα κομματικά του. Άρα λοιπόν, κάθε Δημοτική Αρχή, και αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να είναι ενάντια σε κάθε κεντρική εξουσία. Δεν ζητήσαμε ποτέ χρήσμα και υποστήριξη από κόμμα και δεν την επιδιώξαμε. Αν ένα κόμμα βλέπει σε εμάς μία προσπάθεια
καλή, οργανωμένη και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και μας στηρίζει, προφανώς και δεν θα πούμε όχι. Δεν φοβόμαστε όμως ότι αυτή η στήριξη αλλοιώνει τα καθαρά αυτοδιοικητικά και ανεξάρτητα χαρακτηριστικά μας και δεν φοβόμαστε ότι θα απομακρύνει κανέναν ψηφοφόρο. Εμείς από τη Δευτέρα, μία μέρα μετά τις εκλογές της Κυριακής, απευθύναμε δημόσια πρόσκληση σε όλη την τοπική κοινωνία να μας στηρίξει. Το μήνυμα της τοπικής κοινωνίας, έτσι όπως εκφράστηκε στις εκλογές της Κυριακής, ήταν ένα μήνυμα αλλαγής στο Δήμο. Η πλειοψηφία των κατοίκων της Ιγουμενίτσας θέλουν μία άλλη δημοτική αρχή. Σε εμάς έλαχε ο κλήρος να διεκδικήσουμε αυτή την αλλαγή στο δεύτερο γύρο και με αυτή την πολιτική διεκδικούμε την ψήφο των συνδημοτών μας την επόμενη Κυριακή. Στο τέλος της τηλεμαχίας, οι δύο υποψήφοι απευθύνθηκαν στην τοπική κοινωνία της Ιγουμενίτσας, ζητώντας τη στήριξή της. Είναι μια προσπάθεια η οποία αποτέλεσε ένα παράδειγμα προς μίμηση και για επόμενες προσπάθειες αντίστοιχες τα χρόνια που έπονται. Είναι μια προσπάθεια που βασίστηκε στη συστράτευση ανθρώπων που μοιραζόμαστε τις ίδιες κοινές αξίες και το ίδιο όραμα για το μέλλον της πόλης. Είναι μια προσπάθεια που στέκεται υπεράνω κομματικών αντιπαραθέσεων. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεπεράσει τα προσωπικά συμφέροντα και έχει βάλει ως κοινή συνισταμένη το γενικό καλό. Είμαστε ένας συνδυασμός ο οποίος είναι πολυσυλλεκτικός, έχει ανθρώπους από όλες τις τάξεις, από όλα τα επίπεδα, τα μορφωτικά επίπεδα. Είμαστε ένας συνδυασμός που παντρεύουμε το παλιό με το καινούριο. Έχουμε τη γνώση, την εμπειρία, αλλά και, και την δυνατότητα της διεκδίκησης και έχουμε τον οραματικό στόχο ώστε να προωθήσουμε τα προβλήματα της τοπικής μας κοινωνίας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα εργαστούμε όλοι μαζί, όπως εργαστήκαμε όλα τα χρόνια, να υλοποιήσουμε, να ολοκληρώσουμε μάλλον τα έργα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή σε διαδικασία και να ολοκληρώσουμε και να διεκδικήσουμε και άλλα έργα που έχει ανάγκη η τοπική μας κοινωνία. Η τοπική τηλεόραση απέδειξε για πολλωστή φορά μέσω του Ιωάννινα TV ότι έχει και τη δυνατότητα και τη διάθεση για την παραγωγή και προβολή ενός αντίστοιχου τηλεοπτικού και πολιτικού προϊόντος. Και οι δύο υποψήφοι δήμαρχοι ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προθυμία στην πρόσκληση και εξέφρασαν θερμές ευχαριστίες για τη δυνατότητα που τους δόθηκε να απευθυνθούν σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό από αυτό που έχουν συνήθως τη δυνατότητα να απευθύνονται. Αυτό έρχεται και ως απάντηση σε όλους εκείνους που τις προηγούμενες εβδομάδες στον Δήμο Ιωαννιτών επιχείρησαν να εφεύρουν δικαιολογίες για τη μη συμμετοχή τους σε μια αντίστοιχη τηλεμαχία. Αυτό ήταν και είναι αναφέρετο δικαίωμά τους, προφανώς. Από την άλλη όμως, από πουθενά δεν προκύπτει δικαιολογία για την αγωνία και τις ενστάσεις που εξέφρασαν ορισμένοι για την τήρηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας σε έναν τηλεοπτικό σταθμό που προβάλλει διαχρονικά όλες τις απόψεις στο πλαίσιο της ισότιμης και ισόπωσης χρονικά μεταχείρισης κομμάτων, παρατάξεων και υποψηφίων.